Ανθρώπινες ζωές έχει σώσει το έργο της διαπλάτυνσης που έχει ξεκινήσει η Περιφερειακή Αρχή στον βορειοκεντρικό άξονα του νησιού. Επειδή η χάραξη ενός νέου δρόμου για δεκαετίες τώρα ξεχάστηκε και παρέμεινε μόνο στα τραπέζια των συζητήσεων, αποφασίστηκε να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στο υπάρχον οδικό δίκτυο για τη βελτίωση της ασφάλειας των οδηγών. Ήδη αρκετά χιλιόμετρα έχουν ολοκληρωθεί και από Σεπτέμβρη ξεκινά η τρίτη φάση του έργου στο τμήμα Ψαχνά Προκόπη. Στο σημείο, για να ενημερωθούν από τον εργολάβο, βρέθηκαν το πρωί ο Περιφερειάρχης Τερέας Φάνης Πανός, ο Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Κελαϊδίτης και οι δύο εμπλεκόμενοι δήμαρχοι της περιοχής. Βρισκόμαστε κατ' ουσίαν στην τέταρτη φάση διαπλατήσεων στο πιο κρίσιμο τμήμα του Εθνικού Δικτύου της Έδειας, στο τμήμα Ψαχνά Προκόπη, όπου με το έργο που αυτές τις μέρες συμβασιοποιήσαμε θα δουλέψουμε διαπλατείνοντας 2 ακόμη χιλιόμετρα εθνικού δικτύου. Στο σημείο που βρισκόμαστε, 1 και 1 χιλιόμετρο περίπου εκατέρωθεν από τις δύο μεριές, αυτό το έργο που το αγκάλιασαν οι βοείς και οι επισκέπτες έχει διευκολύνει πάρα πολύ. Έχει κάνει πιο εύκολη, πιο ασφαλή, πιο γρήγορη την πρόσβαση. Ξεκινάνε τα μηχανήματα, κύριε Σπανέ, και πότε θα είναι έτοιμο? Όπως μιλήσαμε με τον εργολάβο, θα αφήσουμε ένα διάστημα που είναι τώρα ο Ιούλιος-Αύγουστος, που έχει μια εποχικότητα, μια επισκεψιμότητα, και από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν κανονικά το μέτωπο με τις διανοίξεις, ούτως ώστε πολύ σύντομα να παραδώσουμε αυτή την φάση του έργου. Κακά τα ψέματα, το τελευταίο μεγάλο έργο που έγινε στην Εύβοια είναι η γέφυρα της Χαλκίδας. Και τώρα το μεγάλο μας στοίχημα είναι η παράκαμψη που θα συνδεθεί ουσιαστικά με το συγκεκριμένο κομμάτι. Εμείς λοιπόν από την πρώτη στιγμή, από την προηγούμενη μας θητεία, θέλαμε άμεσα να δώσουμε γρήγορες λύσεις για την εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα για την ασφάλεια των συμπολιτών μας. Αυτό το έργο νομίζω είναι χαρακτηριστικό αυτής της στόχευσης, έξυπνο έργο. Πολύ χαμηλό σε κόστος, μεγάλος αντιποδοτικότητα, και τώρα παλεύουμε με την κυβέρνηση, με το Υπουργείο Υποδομών, να μπορέσει επιτέλους να συνδεθεί σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο και το κομμάτι της παράκαμψης, για το οποίο ελπίζουμε σύντομα να έχουμε επίσης καλά νέα. Καταρχήν, βελτιώνει αρκετά την οδική ασφάλεια, που είναι το μεγαλύτερο και σημαντικότερο κομμάτι. Βελτιώνει την κυκλοφορία ως προς την άνοδο, κάνοντας 2 λωρίδες ανόδου σε ακόμα 2 χιλιόμετρα, ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο, και το οποίο θα επιταχύνει και το χρόνο από Προκόπη προς Ψαχνά. Νομίζω ότι αυτά τα έργα είναι έργα, αυτές οι παρεμβάσεις είναι πάρα πολύ σημαντικές, ήταν αναγκαίες για πάρα πολλά χρόνια. Είναι πραγματικά ένα πολύ σημαντικό έργο. Το είδαμε με την προηγούμενη κατασκευή των 2 προηγούμενων φάσεων των 8 χιλιόμετρων, πόσο έχει διευκολυνθεί η κυκλοφορία, έχει μειωθεί ο χρόνος πρόσβασης προς τη Χαλκίδα, έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα ατυχήματα, και ελπίζουμε ότι και με τα 2 αυτά χιλιόμετρα θα διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο η κυκλοφορία, και οι επισκέπτες, που ειδικά το καλοκαίρι είναι πάρα πολλοί, θα διευκολυνθούν και θα έχουμε περισσότερη ακόμη επισκεψιμότητα στο Δήμο μας.